Καλημέρα σας. Επειδή η δική μου μικρή εισήγηση θα είναι μέρος του διαλόγου που θα ακολουθήσει, δεν θα πάρω ιδιαίτερο χρόνο και δεν θα σας κουράσω, γιατί νομίζω τα πιο σημαντικά έχουμε να πούμε στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται πρόσβαση στην εκπαίδευση και μάλιστα κάτω από την προοπτική μιας ενδεχόμενης λύσης να παρουσιάσω πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην επίσημη δημόσια εκπαίδευση. Και ξεκινώ με το γεγονός ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960 προβλεπόταν δύο χωριστές αρμοδιότητες, δύο χωριστές συνελεύσεις για την εκπαίδευση. Μία εντελώς χωριστή και χωρίς καμία επικοινωνία με την Ελληνοκυπριακή και το αντίστοιχο για την Τουρκοκυπριακή. Γιατί με βάση τις αντιλήψεις της εποχής, η εκπαίδευση ήταν εθνικό, κλειστό, αγαθό για την κάθε μια κοινότητα ξεχωριστά. Η εκπαίδευση στην Κύπρο είναι υποχρεωτική και ελεγχόμενη, θα έλεγα σχολαστικά ελεγχόμενη, από την προδημοτική μέχρι την τρίτη γυμνασίου, δηλαδή από την ηλικία των 5 χρονών μέχρι την ηλικία των 15 χρονών. Και η σχετική νόμη του 1993 και του 2004 προνοούν ότι σε καμία περίπτωση κανένας δεν εγκαταλείπει την εκπαίδευση πριν το 15ο έτος της ηλικίας τους. Η βασική εκπαίδευση στην Κύπρο αναπτύσσεται στη βάση αναλυτικών προγραμμάτων για κάθε βαθμίδα, τα οποία επικυρώνονται με σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου. Κάτι βέβαια που αφορά και σε μεγάλο βαθμό και την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί μπορεί να διαμορφώνονται τα δικά τους αναλυτικά προγράμματα, αλλά έχουν ως σημείο αναφοράς σε πάρα πολλέ περιπτώσει του επίσημου αναλυτικού κράτου. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, η πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση είναι εφικτή ανεξάρτητα εθνική καταγωγή για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλιστα από το Σύνταγμα διασφαλίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών ανεξάρτητα αν κάποιο διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία νόμιμα ή παράνομα. Η πρόνοια για τους Κύπρους πολίτες εννοείται ότι αφορά όλες τις εθνικές ομάδες, Ινδοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Λατίνους και ούτω καθεξής. Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στα κρατικά πανεπιστήμια ρυθμίζεται με τις τελικές εξετάσεις, την τελευταία τάξη του Λυκείου, ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δικές τους ρυθμίσεις, όπως και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία 7 αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά. Επίσης, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατά καιρούς τα τελευταία 5 χρόνια προβεί σε διάφορες ρυθμίσεις, δίνοντας διάφορα κίνητρα για να ελέγξει το πρόβλημα της πρόορης εγκατάλειψης από το σχολείο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90, η δημόσια εκπαίδευση προωθεί ως στόχους και φάσεις τα ζητήματα της πολιτισμικότητας, στα πλαίσια βέβαια και συμβάσεων και υποχρέωσεων που έχει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση και οι πρόνοιες της συμπεριληπτικής παιδείας αποσκοπούν στην ανταπόκριση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στη διαφορετικότητα, στη διαφορετική προσέλευση, στη διαφορετική κουλτούρα και σήμερα θεωρούνται βασικά στοιχεία του δημόσιου σχολείου. Αξίζει να πω ότι με βάση στατιστικά στοιχεία από το 2008 και μετά, ο μέσος όρος ξένων μαθητών στα δημόσια σχολεία κυμαίνεται στο 16%. Παρουσιάζει βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης σχολική εντάση, αλλά ο μέσος όρος είναι περίπου στο 16% αρχικά ψηλό ποσοστό. Από τις αρχές του 2000 εμφανίζεται επίσης ως επίσημη εκπαιδευτική επιδίωξη με πολλές δράσεις και με διάφορους τρόπους η συμφολίωση και η ελληνική διαβίωση των δύο κοινοτήτων στο ενδεχόμενο περιβάλλον της επανένωσης μετά την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Η πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθορίζεται από την νομοθεσία, τουλάχιστον αυτή που υπάρχει μέχρι τη στιγμή, γιατί όπως καλά γνωρίζουμε, η αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στο επάγγελμα είναι ένα από τα θέματα που ανήκουν στις πρόσφατες προσπάθειες για μεταρρύθμιση.
Περιλαμβάνει νομοθεσία σχέδια υπηρεσίας και σειρά στοιχείων αναφορικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα ποσότητα που πρέπει να έχει εκπαιδευτικός και εντός αυτής της νομοθεσίας καθορίζονται οι άδειες, οι άδειες ασθενείας, οι εκπαιδευτικές, οι εγκυμοσύνης, οι πρόνοιες για τους μισθούς, τα οποία βέβαια έχουν γλωρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στο θέμα των απολογών, τα τελευταία τρία χρόνια στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Για την εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν πολλά προγράμματα από πολλούς επαγγελματικούς χώρους, ενώ από το Υπουργείο μας προς το κοινό διεξάγονται δύο βασικοί θεσμοί, είναι τα επιμορφωτικά μαθήματα που είναι ανοιχτά για τον κόσμο και η παροχή διαφόρων μαθημάτων μέσω των κρατικών ιστιτούτων. Οι βασικές αρχές που διαχειρίζονται αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ιστιτούτο. Από το 1997 και μετά παρουσιάζεται επίσης σταθερά στις εκπαιδευτικές μας επιδιώξεις η διαδίκτυο μάθηση και ένα κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται το Παιδαγωγικό Ιστιτούτο και στο οποίο βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία συμβαδίζει με τις ανάλογες εξελίξεις και προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρύτερο θέμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες στην εφαρμογή τους μπορεί να αλλάξουν τη φυσιογνωμία του δημόσιου σχολείου, είναι ένα θέμα που τα τελευταία 6 χρόνια απασχολεί έντονα τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η μεγάλη επικέντρωση στην επιχειρηματικότητα, την λογοδότηση, την απόδοση, την επίδοση, ο πολλαπλός έλεγχος, πιθανόν να δημιουργήσουν νέες προϋποθέσεις και νέα δεδομένα για πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και της προσπάθειας λιτότητας γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Ο ρόλος της εκπαίδευσης αυτού το θέμα μας είναι να δούμε και τα πράγματα πώς θα είναι μετά τη λύση του Κυπριακού την οποία ευχόμαστε. Αναμένεται να είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και είναι ένα θέμα που ενδεχομένως στα πλαίσια μιας αυτοθετικής να δούμε ότι οι πολύ σχολαστικές και χωριστές παλιότερες πρόνοιες ενδεχομένως να μην βοήθησαν και πάρα πολύ. Οι παράμετροι της εκπαίδευσης στο νέο περιβάλλον αναπόφευκτα θα αναφέρονται στο πώς θα αξιοποιηθεί η εκπαίδευση για τους σκοπούς της ελληνικής συμβίωσης, στη δυνατότητα που έχει, στην αναφορά της σε τόσο πολύ κόσμο, την συνεισφορά των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως και το πώς θα διαμορφωθεί η νέα γενιά ανθρώπων σε αυτόν τον περιβάλλον. Το δεύτερο που τολμώ να πω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η γνώση και η αποδοχή της άλλης κοινότητας, που φαίνεται αρκετά απλό, αλλά ένα περίπλοκο θέμα και πάρα πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι εμπολείς είμαστε μεταξύ μας άγνωστοι. Τρίτον, στην ανάπτυξη σύγχρονων και συστηματικών τρόπων επικοινωνίας, και εδώ νομίζω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν πάρα πολλά, αφού καταλύουν σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα του χώρου. Άρα το θέμα του ICT σε εμάς παίρνει και ένα πολύ διαφορετικό νόημα. Το τέταρτο σημείο που θα ήταν πολύ σημαντικό, όταν θα λυθεί το κυπριακό πρόβλημα, ήταν η προώθηση project και άλλο συνεργατικό μοντέλο μάθησης που θα έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό κοινό αλλά και με τον μαθητικό πληθυσμό των δύο κοινοτήτων. Πέμπτον, και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, το πώς θα μπορούσαν αρμονικά να συναντηθούν τα χαρακτηριστικά και η φυσιογνωμία της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, που χωρίς υπεραπιστεύσεις, αλλά με πάντα την αλήθεια, θα δούμε πώς μπορούν οι δύο πολιτισμοί να κινηθούν μαζί, αξιοποιώντας όλα τα καλά τους στοιχεία. Έκτο και τελευταίο, νομίζω θα ήταν πολύτιμο να στραφούμε στο συγκριτικό επιχείρημα ή στο παράδειγμα άλλων χωρών, που μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με εμάς, αλλά που στα βασικά πλαίσια και στις βασικές προϋποθέσεις, είτε με μια σωστή χρηματοδότηση και αξιοποιώντας τους εθνικούς όρους, όπως μας ανέφερε ο Μάρκιν, και ίσως μια τέτοια περίπτωση να είναι και το Βέλγιο, για παράδειγμα, κατάφερα το παράδειγμα με τον τρόπο αυτό να συνεισφέρουν στο να μπορέσουν να ζήσουν και να παράξουν μαζί.
Και εμείς νομίζω έχουμε πολλά παραδείγματα που αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα με εσάς, με εμάς, και μπορούμε να πάρουμε από αυτούς ιδέες πρακτικές που θα μας ήταν πολύτιμες και θα τις φιλτράρουμε βέβαια μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα είναι ένα θέμα που θα πούμε «Α, είναι μια καλή ιδέα, θα την πούμε σε ένα συνέδριο και θα τελειώσει εκεί». Για αυτά τα λίγα, σας ευχαριστώ πολύ.